Ναι. Η κυρία Μανουσιοπούλου ήταν. Τα στοιχεία είναι τα ίδια κυρίως άλλη. Ήταν τα ίδια περίπου, αλλά είναι προσωπικό, ήταν πιο έτσι παραστατική. Και καταλαβαίνω τις ανησυχίες. Αλλά κυρία Μανουσιοπούλου, αυτό που κάνουμε τώρα δεν νιώθετε ότι είναι ψιλοεπαναστατική γυμναστική ή αν θέλετε η γυμναστική των κοινωνικών μεταναστευτικών? Μόνο, προσέξτε, τίποτα άλλο δεν είναι. Γιατί μέχρι τώρα, και δεν μιλάμε για το Δήμο της Υπηρεσίας, εδώ είμαστε πέντε άνθρωποι που για την Τρόικα δεν είμαστε τίποτα. Τίποτα δεν είμαστε. Εδώ υπάρχουν φαινόμενα κοινωνικά, οικονομικά, προβλήματα που θίγουν όλη την κοινωνία της Ελλάδας. Εκατομμύρια. Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο ξέρω εγώ που είναι άνεργοι. Και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν υπάρχει καμία ευαισθησία. Και μου λέτε εσείς, γιατί θα πάει 50 χιλιόμετρα ή 80 χιλιόμετρα ο φορολογούμενος εκεί, θα τους πειράξει. Ή αν έχει να πάει. Εδώ δεν έχει να φάει. Εδώ δεν έχει να φάει. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι η πολιτική μας, δεν λένε όταν πήγε ο Δήμαρχος, έτσι είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως. Ότι λέει του είπανε, θα το επανεξετάσουμε, θα δούμε. Κοροϊδεύουν. Οι αλήτες κοροϊδεύουν. Και το λέω το αλήτες για όλα τα χρώματα που συγκυβέρνησαν και που συγκυβερνούν και που κυβέρνησαν και παλιότερα. Γιατί δεν λένε τα πράγματα με το όνομά του, Δήμαρχε. Να σου πούνε, κοίταξε να δεις φίλε. Εμείς τα κόβουμε αυτά. Γιατί? Γιατί για να πάρουμε τη δόση είναι προαπαιτούμενο. Δεύτερον, γιατί εμείς έχουμε κάνει τις μελέτες μας, έτσι είχαμε τις έκανε τρόικα και λέει ότι εσείς δεν πρέπει να είστε εκεί, πρέπει να πηγαίνετε στην Καρμάτα και τα λοιπά, γιατί οικονομικά είναι έτσι, είναι αλλιώς, γιουβέτσι, χιλιαδιό, μελέτη. Αυτοί εδώ οι δικοί μας είχαν καμιά μελέτη που να πούν ότι τι θέλουμε να κάνουμε, οικονομίες κλίμακος. Ωραία. Να τις κάνουμε και να κλείσουμε και τις εμπορίες και να μείνει καμία, να μείνει μία. Αλλά να κάνουμε αυτό και να πάμε και στην Καλαμάτα. Αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες όπως. Πέστε μου εσείς σε ποιο σημείο αναβαθμίζετε, έστω μία. Μία διαδικασία, μία υπηρεσία. Για να ακούσουμε να πάμε και στην Καλαμάτα. Γιατί πηγαίνοντας και στην Καλαμάτα, ας πούμε, για να πάρουμε ένα χαρτί που θα την παρουσία από τη θεατρά. Δεν θα το πάρουν ούτε εκεί. Ούτε εκεί θα το πάρουν. Γιατί οι υπηρεσίες και εκεί έχουν υποβαθμιστεί στο ξαναδείο που πάει. Άρα λοιπόν δεν είναι ούτε για αναβάθμιση υπηρεσιών, ούτε παρά μόνο καθαρά για να γλιτώσουν τα χρήματα. Και ερχόμαστε εμείς εδώ τώρα και λέμε να φωνάξουν, να κάνουν δείξουν μια πράγματα που δεν είναι προφέσεις πέρα. Και το ξέρετε. Και με την απόφαση αυτή, το Οκτώβριο, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Αλλά περίμενα από τους πολιτικούς μας να μην είναι ψέματα. Ξέρω ότι σε αυτή τη φάση τώρα, τουλάχιστον ξέρω, έτσι μας πείσει, δεν ξέρω, ότι πράγματι δεν κυβερνάνε, κυβερνάει η Τρόικα. Έτσι είναι. Αλλά για να μας φτάσουν εδώ που να κυβερνάει η Τρόικα, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Αυτή είναι, γιατί ήταν και χθες και χθες, οι ίδιοι είναι. Και εγώ είμαι κάθετα αντίθετος με όλους αυτούς, αλλά αν θέλετε, και πολιτικά ανήκω κάπου, κομματικά ανήκω κάπου, δηλαδή. Σαφέστατα. Και αυτούς, ειδικά, στους οποίους η Πριθαλίκα και η Πριθαλίκα δεν αρέσει, πίστευα που αυτοί δεν προδώσανε και θέλω να είναι και αυτό. Και δεν το κάνουμε μόνο για τους Δήμους. Θα πρέπει να το κάνουν όλοι τώρα. Γιατί τους προδίδουν όλοι, όλους. Δεν θα πάω στα αριστερά κόμματα γιατί πράγματι τα αριστερά κόμματα δεν έχουν κυβερνήσει. Όταν κυβερνήσουν θα ακούσουν εκείνα. Αλλά πάνω σε αυτό. Τώρα δεν έχουν. Όμως αυτοί που μέχρι τώρα κυβερνάνε, έχουν κυβερνήσει και κυβερνάνε και θα κυβερνάνε από ό,τι βλέπω έτσι, όσο κυβερνάνε, δεν έχουν πείσει για τίποτα. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι έχουν ευνοχήσει τον ελληνικό λαό. Έχουν κάνει τον κόσμο να μην έχει ελπίδες. Το χειρότερο σε μια κοινωνία δεν είναι σπάνια στα πατέρα. Είναι να την κάνει να μην έχει ελπίδα και να την κάνει να νομίζει ότι δεν έχει δύναμη. Ότι δεν είναι τίποτα. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η Τρόικα λέει, είπε δεν μπορούμε. Σαφές και πράγματι δεν μπορούμε. Αλλά ξέρετε, είναι χειρότερο αυτό το λες. Είναι το χειρότερο λες τώρα, δεν μπορούμε. Αυτό πρέπει να κάνει στην κοινωνία και κυρίως στους νέους,
Είναι το χειρότερο που έχει συμβεί. Γιατί εμείς εδώ, στο κάτω-κάτω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν φάει τα ψωνιά μας. Κοινωνικά βέβαια. Έρχονται τα παιδιά μας πίσω. Και μας ακούνε εδώ που λέμε και διάφορα, και που σωτερόμαστε, που κάνουν εδώ και φωνάζουν, και τι λένε, μας κοροϊδεύουν, μας βρίζουν και έχουν δίκιο. Και πρώτοι τους δώσαμε. Εμείς είμαστε τους κάνουμε δίκιο. Άρα λοιπόν, για να κλείσω για να μην αγγελθεί, θα πρέπει να κάνουμε, να τα πούμε, να μην πει, να πάρουν τα δίκια πολύ. Δεν νομίζω να κάνουμε τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται και από την παρουσία του, των συνομιλητών μας, φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που είπα, ότι είναι η κοινωνία του Δημοκρατία. Είναι εδώ. Το ίδιο, το λέω, δεν θα κάνουμε, αλλά θα φανούμε. Το ίδιο θα γίνει και που έγινε το νοσοκομείο της Μαρισσής της Αθηναϊκής. Αύριο, γιατί αυτά γίνονται, πυρ ομαδών. Δηλαδή, θα κάνουν όλα μαζί, για να μην έχει ο κόσμος που να πάει. Τι να φωνάξει την πληροφορία, για το νοσοκομείο, για το κέντρο υγείας, για το ένα, για το άλλο, τι να φωνάξει, πού θα πάει, θα πάνε όλα μαζί. Όλα μαζί, και όπως το ξέρετε, θα τους ακούσετε, διαβάζετε, το νοσοκομείο της Μαρισσής. Κινδυνεύει άμεσα. Άμεσα. Τα κέντρα υγείας, επίσης, άμεσα. Και να σου πω και κάτι, το λιγότερο θα το τελειώσει γιατί. Ο κόσμος τι θα κάνει, τι θα κάνει, τον ενδιαφέρει ποτέ, κανένας τι θα κάνει ο κόσμος. Αλλά, άμα τους ρωτήσετε τώρα, δεν θα σου πούνε την αλήθεια ποτέ. Πάτε οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε βαθμίδα, την υγειονομικού, της υγείας, γιατί πήγα στην υγεία τώρα, και πέστε τους, τι θα γίνει ρε παιδιά, θα κλείσει το νοσοκομείο. Να δείτε απάντηση θα πάρετε. Τι θα γίνει, θα κλείσει το νοσοκομείο. Τι θα γίνει, θα έχουμε εκεί, θα έχουμε το άλλο. Να δείτε θα σου πω. Όχι, θα τα μελετήσουμε, θα γίνει έτσι, μην φοβάστε. Αποφασισμένα, προσέξτε. Αποφασισμένα τι θα γίνει. Και θα κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι γίνει τίποτα. Θα ψηφίσουμε, θα κάνουμε ψήφο, θα πούμε για την δόη και τα λοιπά. Δεν θα γίνει τίποτα. Όμως, τουλάχιστον ας λυπηθούν και ας βρούμε κάτι, μια φόρμα και εμείς εδώ, δεν ξέρω, με άλλους τρόπους να μπορέσουμε για τον φτωχό τον κόσμο. Για αυτόν που δεν μπορεί να πάει. Για πέστε μου, εσύ μια γιαγιά που είναι συνταξιούχος εδώ, ή ένα παππού, πώς θα πάει στην καταπράξη. Θα πάει στο λογιστή. Πάντα θα γίνεται το λογιστή και αν δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάει. Γιατί είμαστε τόσο πολύ ενδυμένο κράτος που τα έχουμε κάνει όλα ηλεκτρονικά και δεν χρειαζόμαστε καθόλου τα γραμματά. Δεν είμαστε έτσι. Δεν είμαστε. Άρα λοιπόν, πώς θα πάει ο Φουκαράς στην Καλαμάτα. Με τα 500 ευρώ που του έχουν 300 ευρώ σύνταξη, που τα κόψανε για τα 330, κόψανε για 330, 300, θα πάει στην Καλαμάτα, θα πάει στον γιατρό, θα πάρει φάρμακα που τα έχουν ευαίσθητα σαν τη λίστα, τι θα κάνει. Κλείνοντας ευχή, γιατί δεν περίμενα τίποτα, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και ας κάνουμε έτσι γίνα στην κύκλα μας περνάει η ώρα και να νοιάζουμε ότι κάτι κάνουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Κρατάμε την ευχή, κύριε Σωτρόφιλε, το λόγο κύριε Σουκούλη. Ναι, εγώ δεν πιστεύω βέβαια σε αυτά που λέει ο κύριος Σωτρόφιλος ότι είναι μια καταστατική γυμναστική. Νομίζω ότι σε κάθε επί της ουσίας, αν ο κόσμος καταλάβει ότι σήμερα χωρίς πραγματική εγρήγορση και ξεσηκωμό για όλα αυτά τα προβλήματα που βέβαια και εσείς αναφέρατε και τις ανθρώπινες δεν ξεσηκωθεί, δεν θα μπορεί ο καθένας να δει που βρίσκεται στο τέλος και τι του απέμεινε από αυτά που είχε κατακτήσει μέχρι τώρα και αυτός και η προβολή μας είναι στους αγώνες. Εμείς βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει και προεκλογικά και με τις ομιλίες μας και στην τοπική επίσκεψη που κάναμε στη ΔΟΗ και η Παρισία, το θυμάται και η κυρία Μανουσοπούλη και ο κύριος Κατσαργίδης και τον κύριο Πόντικα, που μιλούσαμε για την εξέλιξη που θα έχουν οι ΔΟΗ στην πορεία. Τότε βέβαια κάποιοι μπορεί να μας έλεγαν ετεροβάγονες ότι δεν έχουν σχέση αυτά με την πραγματικότητα κλπ. Και στη συνέχεια πάλι προειδοποιούσαμε ότι κινδυνεύουν όλες οι υπηρεσίες στο Δήμο Τριβιλίας. Όλα έχουν πει κάτω από τις μνημονιακές πολιτικές και εξειδικεύονται κάθε λίγο με νέους νόμους και νοσοπρόθεσμα κλπ. Και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Όταν, επομένως, δεν ερχόμαστε ως μετά Χριστών προφήτες για να δικαιωθούμε.
έγκαιρα και στον χώρο που ανήκω είχαμε επισημάνει αυτές τις εξελίξεις και επιβεβαιώνεται η πολιτική μας των αρπείων με άνθρωπους που καθησύχαζαν τον κόσμο ότι τέλος πάντων κάτι μπορεί να γίνει μέχρι την τελευταία στιγμή. Και το απέδειξα και με τα έγγραφά τους και με τα ψηφίσματα κλπ. Αντί δηλαδή να πάρει ο λαϊκός παράγοντας τη δίκη στα χέρια του και με μπροστάρι, αν θέλετε, τους μαζικούς φορείς και πρόεδρο και κυρία Κακουδί μου, καθησυχάζαμε ότι εμείς κάτι μπορεί να γίνει μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα γίνει τίποτα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνδημότες, αν οι μαζικοί φορείς, ο κόσμος γενικά, δεν μπει στους δρόμους να τους στείλει και αυτούς από εκεί που ήρθαν. Και τα μνημονιά τους και τα μεσοπρόθεσμά τους και όλα αυτά. Θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Όπως μας καθησύχαζε και την ΔΟΗ και ο κ. Κατσαρκίδης έχει προσωπικές ευθύνες, γιατί και εδώ και σε μένα προσωπικά είχε πει ότι θα παραμείνει η ΔΟΗ της υπηρεσίας. Και πόσο μάλλον να ξυπνήσουμε μετά και το πόπολο από κάτω και τους μαζικούς φορείς να πούμε ρε παιδιά, για κοιτάξτε να δείτε, ξεσηκωθήθηκα εσείς, λάτε να φωνάξουμε μαζί, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Και δεν είναι μόνο προσωπικό των υπαλλήλων, βέβαια έχει και αυτό. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Κουκούμε. Θα παρακαλέσω να μην γίνονται προσωπικές αναφορές. Δεν είναι προσωπικές, μιλάμε για πρόσωπα που είναι παρόντα καταρχήν και έχουν και μια ευθύνη και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως η κριτική δεν είναι κακό πράγμα. Καλό να την ακούμε. Δεν ακουγόμαστε, κύριε Κουκούμε. Και ένα δεύτερο, θα έχουν όλοι το περιθώριο να αναπτύξουν την άποψή τους. Όμως όλοι πρέπει να έχουμε στο νου λίγο όσο μπορούμε τουλάχιστον την οικονομία του χρόνου. Ναι, κύριε Μπαζδάνη, κύριε Πρόεδρε, κάνετε μόνο σε μένα την παρατήρηση, ενώ για την μίληση θα το πείσουμε ελεύθερο. Και δεν το κάνω. Χρόνο και ούτε έχω κάνει κατάκτηση. Δεν το κάνω. Ούτε έχω κάνει κατάκτηση του χρόνου. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας στην κοινωνία που αλληλημένποτε γιατί δεν ξεσηκώνεται, όμως να δούμε και τις προσωπικές μας ευθύνες που αυτή την κοινωνία τη φτιάξαμε έτσι για να μην ξεσηκώνεται και να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και όλα να έρχονται και να κυλάνε ομαλά για να περνάνε οι πολιτικές των κυβερνήσεων που ο κύριος Σωτηρόπουλος μέχρι και προηγουμένως και τους είπε και αλήτες μάλιστα, όμως εσείς τους βγάζετε στην εξουσία αυτά τα κόμματα κύριε Σωτηρόπουλο τους χρόνια και τους υπηρετούσατε. Τώρα δεν ξέρω πώς φεύγει κάτι να είναι αλήτες. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν έχουν ευθύνη, τουλάχιστον στον χώρο που ανήκω εγώ, γιατί ούτε με αυτές τις πολιτικές ταυτίστηκε ποτέ, ούτε με τις πρακτικές τους. Και για το νοσοκομείο, τώρα να διαβάσετε δημοσιεύματα σήμερα, το ίδιο λένε. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ο κύριος Κουσελάς και ο κύριος Κατσίβελας και ο ένας και ο άλλος και οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι θα παραμείνει το νοσοκομείο. Τα ντουβάρια θα παραμείνουν, αγαπητοί φίλοι. Γιατρούς δεν θα έχουμε, νοσοκομείο προσωπικό δεν θα έχουμε, γιατί θα τρέχουμε, θα τους πάρουν στην Καλαμάτα, αφού ενιοποιήθηκε διοικητικά και οικονομικά και σε όλους τους τομείς και θα πηγαίνει ο άλλος στο τέλος και το τέλος στην Καλαμάτα και θα πετάει στον δρόμο. Να ξεκινήσει όλος με τα πλατάνια από τη χώρα να πάει στην Καλαμάτα. Δεν θα μείνει λοιπόν τίποτα όρθιο, πρέπει να ανατραπεί ριζικά αυτή η πολιτική που φέρνει και τα μνημόνια και δεν είναι άμυρη ευθυνών. Ας μην καταλογίζουμε ευθύνη στην Τρόικα, κάποιος την έφερε την Τρόικα. Και έχουν ευθύνες λοιπόν αυτοί που υπόγραψαν τα μνημόνια και αυτοί που τα υπηρετούν. Και δεν έχει ευθύνη, δεν τους επιβάλλει η Τρόικα. Θα θέλει τον τόπιο κεφάλαιο αυτά τα μέτρα, να εξοικονομήσει χρήματα, να δώσει στους ιδιώτες για να γίνει η ανάπτυξη που θέλουν αυτοί. Και ας αφήσουν και τους κουτούς στα υπόλοιπα που λένε ότι έχουμε οικονομική κρίση και πρέπει όλοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να σκέψουν το κεφάλι για να την ξεπεράσουμε. Η κρίση ξεπερνιέται, αλλά κάποιοι θησαυρίζουν και μέσω κρίσης και μετά την κρίση και ο εργαζόμενος θα φτάσει να μην έχει καμιά υπηρεσία, καμιά κοινωνική μέρημνα και να ζει με 300 ευρώ μισθό και σύνταξη. Αυτά. Νομίζω ότι έχουν σε παρεξηγηθεί κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να λέω κάποια πράγματα. Το μας καλέσατε, δεν σας καλέσατε. Νομίζω ότι είναι μια άσχημη.
Είπαμε ευθύς εξ αρχής. Η διαδικασία την ξέρετε, θα σας δοθεί ο λόγος. Δεν θα προλάβω. Κάντε λίγο. Δεν ανοίγουμε τα μαγαζιά μας. Ωραία. Ανοίγουμε τη βάση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε πρώτα τους φορείς. Αυτούς που έχουν μια ιδιότητα, ο πρόεδρος, δεδομένου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς το ωράριο. Να ακούσουμε πρώτα τους φορείς και μετά οι δημοτικοί μας σύμβουλοι και στη συνέχεια όποιος άλλο. Αγαπητοί συμπολίτες, είμαι παλιός στο Δημοτικό Συμβούλιο και με θλίψη διαπιστώνω ότι ακυρώνουμε τη διαδικασία του έκτακτου συμβουλίου. Κάποτε είχαμε κάνει έκτακτο συμβούλιο για τον ΟΤΕ, για τη ΔΕΗ, για άλλες υπηρεσίες που έχουν κλείσει στην Κυπαρσία, αλλά δεν πετύχαμε σχεδόν τίποτα. Μία δεύτερη επισήμανση. Σήμερα εκλήθη ο λαός της πόλεως να παραστήσει αυτή την έκτακτη συνεδρίαση με τον Ντούκα. Δυστυχώς, μόνο αυτούς τους αξιότιμους συμπολίτες συγκίνησε το θέμα του κλεισίματος της ΔΟΗ του νοσοκομείου. Μόνο τόσοι συμπολίτες μας από τις χιλιάδες των κατοίκων είναι κάποιο, είναι ένα ζητούμενο. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι και με τη σημερινή διαδικασία δεν θα πετύχουμε τίποτα. Γιατί το δόγμα του ΣΟΚ συνεχίζεται. Δυστυχώς την Ελλάδα την κυβερνάνε εντολοδόχοι. Οι εντολείς είναι αυτοί που αποφασίζουν. Δεν αποφασίζει ούτε ο πολιτικός, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο υπουργός. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Μας είπε ο Δήμαρχος ότι έκανε επιστολή στον κύριο Στουρνάρα. Αν κάποιος άκουσε τις δηλώσεις του κύριου Στουρνάρα σχετικά με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με το πετρέλαιο θέρμανσης και με κάποιες δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί, θα καταλάβει τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί ο κύριος Στουρνάρας. Εν πάση περιπτώσει, θα τακτώ αλληλέγγυο σε οποιοδήποτε ψήφισμα πάρθει, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα. Και ρωτάω, φίλε Κουκούμη, Σαράντο, πώς θα ξεκινήσουμε την επανάσταση, με ποιους θα κάνουμε τις κινητοποιήσεις, είναι ένα ερώτημα. Σαν πρώτο δείγμα, παρακαλώ. Σαν πρώτο δείγμα, είχα πει και σε άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θέλουμε να πιέσουμε και να δείξουμε ότι δεν είμαστε προσκολλισμένοι στις καρέκλες μας, ας υποβάλουμε όλοι ομαδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τις παρεθύσεις μας, γιατί δείξουμε ότι κάτι είναι προσκολλημένο, γιατί δεν είναι προσκολλημένοι με τίποτα. Ας ακολουθήσουμε όλοι να δείξουμε ότι κάτι κινείται στην Τριφυλία. Ευχαριστώ. Τώρα κάνουμε. Ο κύριος Καλανόπουλος έχει τον λόγο. Αγαπητοί φίλοι, επιτέλους ήρθε η ώρα και η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Εκλεγμένη Σύμβουλη που έχουν εκλεγεί από τον λαό να στοιχηθούν. Επιτέλους με το λαό. Εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε ούτε μνημόσυνο για καμία δόη, ούτε να κάνουμε φιλολογία, ούτε να στείλουμε ειδοπάθεια και πανικό στον κόσμο ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι λάθος αυτές οι τοποθετήσεις, τις ξεχνάω, τις παρακάμπτω, μένω στο τελευταίο. Στο διατάφτα τι θα κάνουμε. Παρετήσεις, ναι, όλοι τώρα. Από τον Δήμαρχο μέχρι και τον τελευταίο εκλαχούντα, σίγουρο. Είναι ένα μήνυμα προς το λαό και τους κυβερνώντες ότι εδώ πια δεν μπορούν να μας έχουν στην απάθεια και στην αδράνεια. Οι τοποθετήσεις
τοποθετήσεις κάποιων αγαπητών συμβούλων. Ότι ό,τι να κάνουμε δεν γίνεται τίποτα, είναι το όπλο του εχθρού. Αυτό θέλουμε. Αυτό θα κάνουμε. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τίποτα. Εδώ ήρθαμε για να κάνουμε κινητοποίησεις. Έστω και αν το αποτέλεσμα είναι το προδοκιμασμένο. Αποτέλεσμα, ακούστε, να καθάρτε και συνέχεια, γιατί το έχουμε κι άλλα μέρα. Να ξέρετε ότι εδώ δεν κάνουμε ούτε λαϊκισμό, ούτε ελαφριά πολιτική. Αλλά είμαστε στοιχημένοι με το εθνικό και το λαϊκό συμφέρον. Θα θυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους και φωμάρτυρες εδώ, τον Γιώργο τον Διαμάντη, τον Σωτήρη τον Παρκούρο, όταν το 2006 τον Γιώργο τον Φιτσόρο είχε τεθεί τότε στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καποδίστριας νούμερο 2, δεν υπήρχε παγκόσμια κρίση, ήρθε το 2008 και στην Ελλάδα το 2009. Τους είχα πει ότι ο καποδίστριας τότε 2, όπως τον έλεγαν, θα είναι προπομπός να κλείσουν δημόσιες υπηρεσίες. Θα είναι προπομπός να κλείσουν σχολεία, οίκα, εφορίες, παιδική σταθμή. Αρχής γενομένης από τους Δήμους. Όλοι οι συνάδελφοι και της από εδώ πλευράς, παρόλο και ο Τσιγκανός, λέγανε είναι λάθος αυτό. Η τριφυλία, ένας ενιαίος χώρος δημαρχείου. Και τους λέω αυτό ναι, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Όταν έχει αναδιοργανωθεί το κράτος. Όταν δεν γίνει αυτό, η στόχευσή τους είναι το κράτος να συρρυκνωθεί και το δημόσιο χώρο που καταλαμβάνει να το καταλάβουν κάποιοι, και συμφωνώ εδώ με τον Σαράτο, που περιμένουν στη γωνία μαυραγωρίτες για να καρποθούν αυτές τις υπηρεσίες και να τις πουλάνε ακριβά στο λαό. Και τους λέω, ο Καποδίστριας 2 είναι προπομπός συρρύκνωσης, όχι μόνο των Δήμων, φίλα Τραγκαγκαλιάνη, είναι και δημοσίου αγαθών. Είχα εφορίες, ήρθαμε και στα νοσοκομεία. Δεν υπήρχε κρίση τότε. Απλώς η κρίση τους βόλευε να το σπρώξουν πιο γρήγορα αυτό το κάρο. Η κρίση που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το κράκ στη Lehman Brothers, μια μεγάλη τράπεζα κολοσσός, που κατέστρεψε αυτοκινητοβιομηχανίες και αυτοκρατορίες, ήταν μεθοδευμένοι, κυραγωγούμενοι από χρόνια, το κολόγησε όλα κρίσπα. Αυτό που έγινε το 2008, το ετοιμάζαμε από το 1998. Γιατί? Για να κυραγωγηθούν τα κράτη, να συρρυκνωθούν και να επέμβει παγκόσμια κυριαρχία αυτό το κέντρο. Όταν τα έλεγα τότε, είχα μείνει μόνος μου σε αυτή την αίθουσα. Και τους λέω, μην ψηφίσετε καλή κράτη, Καποδίστρια τότε 2, και θα έρθει και Καποδίστρια 3. Να σας πω τώρα κάτι. Του χρόνου είσαστε μάρτυρες όλοι. Και επικαλούμε την παρουσία σας. Εδώ θα έχουμε το ζήτημα του Καλλικράτη 2. Που στη Μεσσηνία, αντί να υπάρχουν έστω 8-9 δήμοι, που αυτό πρέπει από Καποδίστρια 2, τους πήγαν στους 6. Θα είναι μόνο 3 δήμοι. Και από τις 13 περιφέρειες θα πάμε στις 7. Αντίστοιχα να διοικηθεί αυτό το σύστημα. Μα δεν θέλω να το διοικήσουν. Θέλω να το ξεχαρβαλώσουν για να το καταλάβουν κάποιοι άλλοι. Δικοί μας, δοσύλλογοι, ξένοι, Γερμανοί, Εβραίοι, Αμερικανοί, βρέστε τους, Τούρκοι, βρέστε τους. Εδώ είμαστε λοιπόν για να υπερασπιστούμε το εθνικό και το πατριωτικό συμφέρον. Να ξέρετε ότι γίνεται τώρα, έχει προετοιμαστεί δεκαετίες πριν. Και δεξιοί και αριστεροί, διαβάστε και μελετήστε βαθιά, όχι αυτά που γράφουν οι τοπικές εφημερίδες, ενώ όχι μεσσηνιακές, οι αθηναϊκές, αυτά που είπε ο κ. Μπαρκούρος στο δόγμα του ΣΟΚ, μετά την πτώση των δίδυμων πύργων, τι ετοιμάζουν. Αλλά να ξέρουν όμως και το τι θα βρουν. Το τι θα βρουν, τη δική μας αφήγηση, τη δική μας αντίδραση και τη δική μας ενημέρωση. Μιλάμε για σχέδιο παγκόσμιας κυριαρχίας μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Ο Γιώργος θα μας λέει αυτό και τι. Τελειώνω. Ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 το είπε ρητά. Οι κυβερνήσεις είναι αδύναμες να διαχειριστούν την κρίση. Πρέπει να έχουμε έναν υπουργό οικονομικών σε όλο τον κόσμο. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Για να κλείσω, για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Πουσερά, ούτε με τον Μαυραγάνη, ούτε με τον Στουρνάρα. Για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε. Όμως θα μάθουν και αυτοί με ποιους έχουν να κάνουν. Και στην Ελλάδα όποιο σύστημα θα ήθελα να επιβάλλουν, είτε από την κατοχή και πριν, είτε από την κατοχή και μετά, με οποιονδήποτε μανδύα, εδώ θα κλείνω. Η πρόταση δική μου είναι, η πρόταση αγωνιστική δική μου είναι, για να μην κάνουμε ούτε ανάγκηση, η δική μου πρόταση, συνάδελφοι, είναι να στοιχηθούμε με τους πολίτες και τον Εμπορικό Σύλλογο και αύριο το πρωί, δεν ήρθαμε να ψάχνουμε μνημόσυνα, αύριο το πρωί θα κλείσουμε δρόμους, θα συγκεντρωθούμε στην πλατεία
και θα θίξουμε την εθνική εξουσία του Επιτέλους. Πάψε τα παιχνίδια σας, η Τρυφυλία δεν είναι χωριουδάκι. Έχει μεγάλο έδρος, ενδοχώρα, λιπουδές, λατζουνάτορ, αυτό που για να πάνε στην Καλαμάτα και να γυρίσουν. Πέρα από τα χρήματα και τις βενζίνες, είναι τεράστιες αποστάσεις. Εφαρμόστε αυτό που κάνατε στο έγκλημα και στην Καμαλιά, εδώ και τώρα. Κύριε Καλκαβούρα, είστε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βέβαια δεν έχω και τις γνώσεις τις ιστορικές να κάνω αναδρομή. Εκείνο όμως που πραγματικά με συγκινεί ήταν η τοποθετήση των δύο συναδέλφων, οι οποίοι από μέσα γνωρίζουν τα πράγματα πάρα πολύ καλά και η αγωνία όλων των συμπολιτών της Τρυφυλίας, αν και απόντων, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό προσωπικά, γιατί κινούμε μέσα στους χώρους δουλειάς, στους Γαργαλιάνους, στην Κυπαρισσία και παραδείγματος. Και ξέρω τι θέλει ο κόσμος. Πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος είναι ανάστατος με το κλείσιμο και αυτής της ΔΟΕ. Δεν το θέλει με τίποτα. Κι αν δεν ήθελαν οι συμπολίτες του Γαργαλιάνους και Σαντιακά να κλείσουν οι δύο ΔΟΕ και λέγαμε να ευχηθούμε, να αγωνιστούμε να μείνει η ΔΟΕ της Κυπαρισσίας, φαντάζεστε ότι τώρα είναι και αυτοί μαζί μας. Πραγματικά θέλω να ακούσω εγώ τους συμπολίτες, αλλά θέλω να προσθέσω ένα λιθαράκι. Γιατί το πολιτικό σκεπτικό, έτσι όπως αναπτύχθηκε από πλευράς του κυρίου Σωτηρόπου, πραγματικά με βρίσκει σύμφωνο. Και οι εκφράσεις. Κυρίως οι εκφράσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο επάνω σε αυτό. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα να προσθέσω. Υπόθηκαν τόσα για το πόσο απαραίτητη είναι η ΔΟΕ. Πάμε στην Καλαμάτα. Μήπως, συνάδελφοι και συνδημότες, έχουμε τους δρόμους για να είμαστε σε χρόνο άμεσο είτε στη ΔΟΗ, είτε αν επαληθευτούν αυτά που λέγονται για το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο αργότερα. Νομίζω ότι υπόθηκαν πάρα πολλά. Είναι γεγονός ότι η υποβάθμιση που έχουμε υποστεί εμείς οι οποίοι κάποτε είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά προτιμήσαμε να είμαστε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας και να αγωνιστούμε για τις υπηρεσίες που πρέπει να έχει το κράτος στην περιφέρεια, πρέπει τώρα να αγωνιστούμε στο με ποιο τρόπο. Θα ακούσουμε τις προτάσεις. Ο κύριος Δήμαρχος ανέλησε την κατάσταση, θα περιμένω να ακούσω και πρόταση. Αλλά είτε περάσει και μείνει η ΔΟΗ, είτε όχι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα για να γίνει αυτό που λέγανε οι παλιοί, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας άνθρωποι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καταπούρα. Ο κύριος Φανκούρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Κόντρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μυρολογούμε πάνω σε μια πραγματικότητα, το κλείσιμο της ΔΟΕ της Κυπαρισσίας. Πρόπερσι μυρολογούσαμε για το κλείσιμο των σχολείων, πέρσι για τα ΙΚΑ και για τις ΔΟΗ Φιλιατρών και Γαργαλιάνων. Σε λίγο καιρό θα κλάψουμε για τη συγχώρευση των αστυνομικών τμήματων για το κλείσιμο του νοσοκομείου. Το να καθόμαστε να επιμερίσουμε ευθύνες ποιος θέλει περισσότερο, ποιος θέλει λιγότερο, αν θέλει περισσότερο η πράσινη, αν λιγότερο η μπλε, νομίζω ο κόσμος έχει αποδώσει τις ευθύνες στους πολιτικούς. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πώς ιεραρχούμε τα βήματά μας. Δεν είμαι σύμφωνο με την πρόταση που κατέθεσε ο συνάδελφος Σωτήρης Μπακούρος ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να παραιτηθεί. Τι θα εξυπηρετήσει η παρέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιος δηλαδή θα οργανώσει και θα διευθύνει συνάδελφοι τον αγώνα από εδώ και πέρα. Να αναζητήσουμε άλλους τρόπους, άλλες μορφές αγώνων. Έπρεπε να ξέρει να αναζητήσει, να μην σα. Εντάξει, μπορεί να πει. Παρακαλώ να μην διακόπτει κανείς. Μήπως πρέπει να πάμε 1.000-2.000 άνθρωποι στην Αθήνα, στο Υπουργείο, το να κλείσουμε τον δρόμο εδώ, να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, νομίζω δεν έχει περίπτωση.